Ναι, οι οπαδοί της καπιταλιστικής αγοράς και της ελεύθερης καπιταλιστικής αγοράς, της ελεύθερης αγοράς όπως την ονομάζουν, δεν θέλουν να παρεμβαίνει το κράτος όταν εκμεταλλεύονται. Αλλά όταν επίσης θέλουν να καταστρατηγούνται δικαιώματα των εργαζόμενων, εκεί το κράτος το θέλουν. Να θυμίσω ότι με απόφαση του κράτους καταργήθηκε μια ψηφισμένη συλλογική σύμβαση εργασίας, μια συμφωνημένη συλλογική σύμβαση εργασίας ανάμεσα στους εργοδότες και τα συνδικάτα το 2012. Από τότε μέχρι σήμερα δεν είχε επανέλθει. Ούτε ως συλλογική σύμβαση εργασίας, ούτε στο ύψος από το οποίο κόπηκε. Έτσι έχουμε και στο ωράριο. Ένα ωράριο το οποίο συμφώνησαν οι εργοδότες με τους εργαζόμενους, δηλαδή ενώσεις των εργοδοτών με τις ενώσεις με τα συνδικάτα των εργαζομένων, ήρθε το κράτος και παραβίασε αυτή τη συμφωνία και έκοψε το ωράριο. Έτσι έχουμε σήμερα και την περιφέρεια. Υπάρχει ένα συμφωνημένο ωράριο, το οποίο έχει υπογραφεί ανάμεσα στους εργοδότες της ενώσης και τους εργαζόμενους. Παρ' όλα αυτά, η περιφέρεια που είναι κράτος έρχεται και παραβιάζει αυτό το ωράριο και μάλιστα το παραβιάζει υπέρ των εργοδοτών. Εκεί δεν έχουν κανένα πρόβλημα οι οπαδοί της ελεύθερης αγοράς να παρεμβαίνει το κράτος, όταν είναι για τα συμφέροντα των εργοδοτών και για να καταπατούνται δικαιώματα. Δεν έχει, συμφωνούμε, δεν έχει καμιά δουλειά η περιφέρεια να παίρνει απόφαση για παράταση ωραρίου, που επί της ουσίας είναι η παράταση απλήρωτων υπεροριών. Γιατί έχει έρθει και ένας νόμος που ψηφίστηκε τον Ιούνιο, ο περίφημος αυτό το τερατούργημα νόμος Χατζηδάκη, που με νόμο δίνει το δικαίωμα, άκουσον για πρώτη φορά μετά το 1920, δίνει το δικαίωμα, το γράφει ο ίδιος ο νόμος, να απασχολούνται οι εργαζόμενοι έως και 2 ώρες παραπάνω, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Δηλαδή να δουλεύει κάποιος χωρίς να πληρώνεται για 2 ώρες. Η παράταση του ωραρίου, επομένως, που θα ψηφίσουμε όσοι σηκώσουν το χέρι τους και συμφωνήσουν σε αυτή τη διαδικασία από την περιφέρεια Αττικής, επί της ουσίας δίνει το δικαίωμα σε αυτές τις επιχειρήσεις να απασχολήσουν τους εργαζόμενους τους για αυτή την παράταση του ωραρίου απλήρωτα. Λοιπόν, και επειδή δεν είμαστε ούτε το 12 ούτε το 15, έχουμε δει πως έχουν αξιοποιηθεί όλες αυτές οι περίφημες λευκές νύχτες, μαύρες Παρασκευές κτλ. Πώς αξιοποιήθηκαν. Τι βελτίωσαν. Βελτίωσαν το εισόδημα των εργαζόμενων. Βελτίωσαν τις πόλεις. Τι βελτίωσαν. Δημιούργησαν πιο εορταστική ατμόσφαιρα στις πόλεις. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Λοιπόν, αυτό που έγινε είναι ότι αξιοποιήθηκαν ως ένας δούριος ύπος για να καταστραγηθούν δικαιώματα των εργαζόμενων. Από αυτή την άποψη, εμείς είμαστε υπέρ για όποια νύχτα θέλετε να κάνουμε, αλλά είμαστε ενάντια στο να καταστραγηθεί το ωράριο των εργαζόμενων. Σε αυτό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε και καλούμε και όλους τους συναδέλφους που έχουν μια συνέστηση της ευθύνης τους απέναντι στους εργαζόμενους από τους οποίους εκλέγονται να πράξουν το ίδιο.